ότι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα είναι ένα αποκλειστικό θέμα και θα αποκαλύψουμε, να το ξαναπώ, υπάρχει γνώση των ανθρώπων ότι θα το αποκαλύψουμε και δεν έχει υπάρξει αντίδραση. Για να το πω, για να μην υπάρξει πρόβλημα, γιατί έχω τεράστια ευαισθησία στα θέματα αυτά, όταν αποκαλύπτονται σχέσεις ανθρώπων χωρίς να υπάρχει η συνένεση ή η πρόθεση των ανθρώπων να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους. Ο καθένας στη ζωή του την χειρίζεται όπως θέλει και δεν έχει υποχρέωση να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό είναι για μένα το μότο της ζωής. Από εκεί και πέρα προχωράμε. Και η ευτυχία των ανθρώπων είναι πάνω απ' όλα. Και η ευτυχία είναι προσωπική. Αν ο καθένας είναι ευτυχισμένος με την επιλογή του, σε εμάς δεν περισσεύει κανένας λόγος. Και έτσι φαίνεται να είναι τα πράγματα για την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μετά το χωρισμό της, η γλυκιά, ταλαντούχα, συμπαθέστατη Αθηνά, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Κάποιος τηλεθεατής μας έστειλε, που ήταν στη συναυλία του Coldplay, το βίντεο αυτό. Το βίντεο αυτό δείχνει την Αθηνά Οικονομάκου με τον νέο σύντροφό της στην συναυλία του Coldplay. Τον είδαμε, τον ψάξαμε και θα αποκαλύψουμε σήμερα ποιος είναι ο κούκλος. Ο κούκλος, κυριολεκτικά, νέος σύντροφος της Αθηνάς Οικονομάκου. Από ποιο χώρο, από ποια χώρα είναι και από ποιο χώρο προέρχεται. Όλα θα στα πω, Γιώργο μου, γιατί μιλάμε για το νέο ζευγάρι. Θέλω να το χορτάσω το θέμα τώρα. Το νέο ζευγάρι της πόλης. Μιλάμε για δύο πολύ όμορφους ανθρώπους, πολύ ερωτευμένους. Είναι η Αθηνά Οικονομάκου, λοιπόν, η οποία είναι ερωτευμένη και πάλι με τον 37χρονο Ιταλο-Αργεντινό μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα. Από τον Μπρούνο Τσιρίνο πήγαμε στον Μπρούνο Τσερέλα τώρα. Ναι. Τώρα, λοιπόν, ωραία. Ο Μπρούνο Τσερέλα τον βλέπετε εδώ με το μαύρο του τζόκι, η καπελάκι στη συναυλία των Coldplay και το άσπρο του λευκό μπλουζάκι, το αμάνικο. Η Αθηνά δίπλα με το λευκό της μπλουζάκι και τα γυαλιά ηλίου στη συναυλία. Ο Μπρούνο Τσερέλα, λοιπόν, 37 ετών, όπως σας είπα, παίζει μπάσκετ σε ομάδα της Β' Εθνικής της Ιταλίας. Ασχολείται όμως με πολλά πράγματα. Είναι συνιδιοκτήτης εταιρεία Real Estate, είναι συνιδιοκτήτης σε προπονητικό κέντρο. Ασχολείται, όπως σας είπα, με πάρα πολλά πράγματα. Μοιράζει το χρόνο του το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Έχουμε να δούμε καμιά κανονική του φωτογραφία. Ο έρωτας του χτύπησε την πόρτα του Μπρούνο Τσερέλα. Από ό,τι βλέπουμε, χτύπησε δυνατά την πόρτα από ό,τι βλέπουμε. Και τα έκονο μάτω μοιράζεται, από ό,τι φαίνεται. Να μου δίνετε τόση ώρα. Ρε κύριε Βούρτε, κυρία Ζορκάδη, πραγματικά δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Έχετε πέσει ζέστη. Μου δίνετε τόση ώρα κάτι μαύρα πλάνα, σαν να είναι καρβουνιασμένα. Και ο άνθρωπος εδώ το δείχνει και είναι σαν να έχει άνοιξη, που λέγεται το τραγούδι. Είναι δηλαδή. Κούκλος. Όλοι μαζί. Και η Αθηνά όμως επίσης πάρα πολύ όμορφη. Τι ύψος έχεις, 1,88. Ο Μπρούνο είναι 1,94. Σε τρώει και σε αυτό. Είναι 1,94. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Πραγματικά, και όπως μας είπαν και οι άνθρωποι που τους εντόπισαν στους Coldplay, είναι και πολύ ερωτευμένοι. Φιλιόντουσαν συνέχεια, την είδαμε και τη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο, το να φιλιάσαι και να δείχνει δημόσια την αγάπη σου σημαίνει δύο πράγματα. Είναι ότι σε νοιάζει, ότι είσαι πολύ ερωτευμένο και δεν πραγματικά. Δεν έχει στο μυαλό σου αν έχει δίπλα σου δύο ανθρώπου, τρει ή αν έχει 60.000. Την πετυχαίναμε την Αθηνά Οικονομάκου στο αεροδρόμιο με τι βαλιτσούλε τη. Ναι, δεν ξέραμε τότε γιατί πήγαινε στο αεροδρόμιο. Όχι, τώρα ο άνθρωπος έχει πολλές δουλειές στην Ιταλία. Πηγαίνει, έρχεται, όπως καταλαβαίνεις. Είναι και πολύ φρέσκο το ειδήλιο, μιλάμε για κάποιες μέρες. Πόσο καιρό είναι μαζί, γνωρίζουμε? Όχι, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι τον τελευταίο μήνα. Τέλος πάντων, είναι πολύ όμως ερωτευμένοι, είναι πολύ. Πού έγινε η γνωριμία, το γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζουμε ακόμα τώρα και εσύ. Μισό ρεπορτάζ και εσύ. Το σώμα είναι κανονικό, γνωρίζουμε. Το σώμα είναι κανονικό, είναι φωτομοντάζ. Το σώμα κανονικό, δεν ξέρω, είναι πολύ γυμνασμένο. Θα κάνει ένα εξώβυλο κάποια στιγμή στο απαράδεκτο μέλλον. Τέλος πάντων, ναι, με το κεφάλι το δικό μου και το σώμα αυτού νου μάλλον. Γιώργο, αυτό είναι σε όλε τι φωτογραφίε έτσι. Ξέρω, νομίζω να είναι. Είναι σε όλε τι φωτογραφίε έτσι αυτό ο άνθρωπο. Αθλητή τώρα. Το 2016. Δεν νομίζω να είναι. Καλά, και άλλοι αθλητέ είναι, αλλά δεν έχουν το σώμα. Έχει πολύ ωραίο σώμα αυτό. Το 2016, Γιώργο, είχε ανακηρυχθεί ω ανθρώπινο αθλητικό θαύμα, ανθρώπινο θαύμα, miracle humano, όπω λένε και οι Ιταλοί. Γιατί τραυματίστηκε την Παρασκευή, εγχειρίστηκε το Σάββατο, μηνίσκο, και έπαιξε την Κυριακή. Έπαιξε μέσα σε πόσες μέρες, μωρέ. Αυτό είναι θαύμα, εγώ. Θαύμα, έτσι. Θα διαβάσω τα αθλητικά σάιτς τώρα, αν σου λένε αθλητικοί στάκτες. Πάτε. Βέβαια. Η δύναμη τη θέληση. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, σε πόσες μέρες μηνίσκο? Μιράκολο ουμάνο. Τέλος πάντων, να σου πω ότι. Ότι είναι και πρωταθλητής, ε. Δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα και δύο κόπα. Και να σου πω επίσης ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα που ο Μπρούνο είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, γυμνάζονται και μαζί, πάνε στο ίδιο γυμναστήριο.
κάνει τα δικά του ο Μπρούνο πιο εκεί και πιο εδώ έρχεται η Αθήνα και δεν έχει. Έχουν πέρασει οι Ιταλοί αθλητές πάντως. Πολύ καλή. Διαχρονικά πολλοί Ιταλοί αθλητές ήρθαν εδώ, άλλοι παντρεύτηκαν. Και τώρα θέλω να ψηφίσετε. Είναι το πιο ωραίο ζευγάρι που, από τα πιο ωραία ζευγάρια που έχετε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σίγουρα. Κοίτα, αυτό με την ψηφοφορία, παιδιά, είναι μεγάλη αρλούπα. Συγγνώμη. Καλά, βρε Γιώργο, τώρα πίστεψε ότι θα ψηφίσουμε. Α πούμε, πολύ ωραίο. Αυτό τώρα επειδή είναι μεγάλη αρλούπα. Είναι μεγάλη αρλούπα, έχω τεράστια ένσταση. Δεν είναι δυνατόν να βάζει σε δημόσια διαβούλευση τον έρωτα δύο ανθρώπων. Αυτό έκανα. Ναι. Αυτό όταν λες ψηφίσει, θα είναι ταιριαστό ζευγάρι. Σχέση με την ομορφιά, είπε. Είπαν το πιο ωραίο ζευγάρι που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ομορφιά. Αυτό είπα. Να βάλω τον έρωτα στην ομορφιά. Όχι να αρέσει τον κόσμο. Αυτό αντικειμενικά είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Αυτό λέω. Ο ερωτευμένο άνθρωπο όμω στα μάτια του βλέπει το σύντροφό του ή τη σύντροφό του τον ερώτερο άνθρωπο στον κόσμο. Και αυτό σημαίνει έρωτα. Κάθε υπερβολή τώρα και στα ψηφίζαμε εδώ πέρα τώρα. Για αυτού. Είναι υποκειμενικό το γούστο. Εμένα εσύ μην χάσει και δεν συμφωνεί. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Στην Άρια αρέσω εγώ. Πε τα ρε Άρια. Ναι, εμένα μου αρέσουν οι. Οι πιο μπαμπάτσικοι. Το ότι πήγα να πω κάτι τηλεοπτικά έτσι και σου κακοφάνηκε και αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Θα τα κοπούμε και για το γενναίο σχέση τη Αθηνά Οικονομάκου. Μα κοίταξε, αν δεν σε άρεσε η διαφωνή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν σε αρέσει. Ωραία, η Άρεια, μα ψηφίζουμε να ψήφισε αρνητικά. Να γι' αυτό να μην ψηφίσουν όμω. Έλα μωρέ με το χτιστό τώρα εκεί πέρα με του χιλιάκου. Έλα μωρέ με το ντουλάπα τώρα και το τετράπαρο. Που είναι έτσι η πλάτη του. Έτσι είναι η πλάτη του. Κάτι κοιλιακή. Τρίφιλε ντουλάπα. Έλα μωρέ. Τώρα αυτό μπορεί να παίρνει και τίποτα έχει και προπονητικό κέντρο, όπως είπα, γυμναστική είναι μέσα στη ζωή του. Και εδώ στην Ελλάδα κάθε μέρα γυμναστική μου. Μήπως είναι εδώ και πάει να το. Έχει ωραίο σώμα, δεν έχει το πολύ υπερβολικό σώμα που παίρνουν κάποιοι με χάπια και τέτοια. Αυτό είναι φυσική γυμναστική. Να έρθω λίγο προς τα νερά σου, γιατί αυτό υποκειμενικό είναι. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ η κοιλίτσα στους άντρες, να μην είναι τόσο γυμναστική. Θέλω να σου πω τις περισσότερες γυναίκες αρέσει η κοιλίτσα, αλλά δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Είναι σαν καραμελιά. Η αρκουδίνη. Η μονοπικιλιακή που λένε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα. Τις επόμενες μέρες θα πιστεύω θα μάθουμε κι άλλα. Θα μας απασχολήσει αυτό το ζευγάρι. Όχι ο ερωτάς τους, το ζευγάρι. Να είναι ευτυχισμένοι δικός τους. Αυτό που και να το κάνουν ότι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι. Μπράβο, Αθηνά, θα πω εγώ. Να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γιατί είναι καλό παιδί και την ξέρω πάρα πολλά χρόνια.